Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υψώσουμε και πάλι τη φωνή μας και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Να διεκδικήσουμε δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες του λαού της περιοχής μας και της χώρας. Και ενώ η κυβέρνηση σφύριξε και έληξε την πανδημία για χάρη της τουριστικής ανάπτυξης και των tour operators, η οποία δυστυχώς είναι εδώ και μας θυμίζει και μας δείχνει τα δόντια της κάθε μέρα, ταυτόχρονα σφύριξε και έληξε και το ΕΣΥ ή τουλάχιστον αυτό προτίθεται να κάνει αν εμείς την αφήσουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ζωφερή πραγματικότητα που δυστυχώς δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία του νομού μας, αλλά ολόκληρη την επικράτεια. Το ΕΣΥ εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο πακτολός χρημάτων που διακινήθηκε την περίοδο της πανδημίας κατέληξε στις τσέπες λίγων και άφησε το ΕΣΥ και τους λειτουργούς του αποδεκατισμένους και εξουθενωμένους. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό είναι δραματικές. Οι αναμενόμενες 700 προσλήψεις ιατρών σε όλη την Ελλάδα που επαείεται η κυβέρνηση είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αφού δεν φτάνει να καλύψει ούτε τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Βέβαια ξέρουμε, βουλώνουμε τρύπες, κρατώντας συνταξιούχους μέσα στο σύστημα στα 67 τους, στα 68 τους και στα 69 τους χρόνια. Και αναρωτιόμαστε, 700 θέσεις σε όλη την Ελλάδα, ποια κενά θα πρωτοκαλύψουν και ποιες τρύπες θα πρωτοβουλώσουν. Και μην γελιόμαστε, οι ευθύνες δεν αφορούν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, είναι διαχρονικές. Αφορούν και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που δεν φρόντισαν να θωρακίσουν το ΕΣΥ όπως όφυλαν. Δυστυχώς, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν πάει άλλο. Αρνούμαστε να αναδεχτούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε δύο κατηγοριών πολίτες. Αυτούς που δεν έχουν και αυτούς που θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρουν την περίθαλψη που απαιτείται. Αρνούμαστε να βάζουμε την επιστημονική και την προσωπική μας αξιοπρέπεια σε κίνδυνο, δουλεύοντας κάτω από τα όρια ασφαλείας και υπερεφημερεύοντας. Αρνούμαστε να μας επιβάλλουν να είμαστε περιοδεύων θίασος, που καλύτερα μπαλώνει τρύπες, δημιουργώντας παράλληλα άλλες. Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει το αυτονόητο. Προσλήψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο νοσοκομείο μας, η απόσπαση της καρδιολόγου, αφήνοντας κενά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου, για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην καρδιολογική κλινική του Αγρινίου. Και ο κατάλογος δυστυχώς αυτός είναι τεράστιος. Μην ξεχνάτε ότι τα ΤΕΠ και των δύο νοσοκομείων μπορούν υποτυπωδώς να δουλέψουν λόγω της αποσπάσεως των γενικών γιατρών και των αγροτικών ιατρών από τα κέντρα υγείας. Δεν θα σας κουράσω με νούμερα. Ο πρόεδρος του Σωματείου σας έδωσε κάποια στοιχεία και εξάλλου η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών τα έχουμε δημοσιοποιήσει πολλάκις. Θα πρέπει δε να τονίσω και μην γελιόμαστε ότι αν είναι δραματική η κατάσταση στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, εξίσου δραματική είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο Αγρινίου όσο αφορά το νομό μας. Όμως δραματική είναι η κατάσταση και σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Αξίζει μόνο να δείτε τι συμβαίνει στην αυαρχίδα των νοσοκομείων, στον Ευαγγελισμό. Απευθυνόμαστε σήμερα σε εσάς, γιατί ο αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος για δημόσια και δωρεά υγεία δεν αφορά μόνο εμάς τους υγειονομικούς. Αφορά πρωτίστως όλους εσάς. Αφορά τους εργαζόμενους που βλέπουν το εισόδημά τους να μην καλύπτει ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Αφορά τους συνταξιούχους που παλεύουν για την επιβίωση, αφορά τους άνεργους, αφορά τους ανασφάλιστους. Σας ζητάμε να γίνετε συνειδητοί μας στον αγώνα που δίνουμε, για να μην κλείσει ή να μην συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική ή νοσοκομείο. Για να γίνουν τώρα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με προτεραιότητα στις κατεπίγουσες. Για να νομιμοποιηθούν όσοι συνάδελφοι δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και για να επανέλθουν στην εργασία τους όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε αναστολή. Κανένας δεν περισσεύει από το σύστημα. Μας λείπουν πολλοί. Παλεύουμε για να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις για να δοθεί και λύση στο μισθολογικό στάτους των υγειονομικών και στην υπερφορολόγηση στην οποία υποβληθόμαστε. Σας καλούμε λοιπόν να δώσετε μαζικά στις πρωτοβουλίες
το παρόν στις πρωτοβουλίες που έχουμε εξαγγείλει. Στη σύσκεψη των μαζικών φορέων στον υπαίθριο χώρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου τη Δευτέρα 18 του μήνα και κυρίως στο Συλλαλητήριο για την Υγεία την 5η 21 Εβδόμου στην Κεντρική Πλατεία του Αγρινίου. Η δημόσια δωρεάν υγεία είναι αγαθό και δεν διαπραγματεύεται. Είναι ευθύνη όλων μας για να μην επιτρέψουμε ούτε την υποβάθμισή της, ούτε το ξεπούλημά της. Σας ευχαριστώ.